Στο κάδρο μπαίνουν τέσσερα πρόσωπα που διώκονται ποινικά για παράβαση καθήκοντος για τον πάζο μας στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα υψηλό στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα υψηλό στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, ένα στέλεχος της πολιτικής προστασίας και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη πριν από μερικούς μήνες και ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Θα περάσει βέβαια τώρα η δικογραφία στα χέρια του εφέτη ανακριτή και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η κύρια ανάκριση για να δούμε να κατονομαστούν και άλλα πρόσωπα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι ποιος έχει δώσει την εντολή για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ο αγώνας όμως για τη δικαίωση των συγγενών δεν σταματά και σύμφωνα με πληροφορίες, εντός ημερών αναμένεται να υποβάλουν μια νέα συμπληρωματική ομαδική μήνυση για τα ζητήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Συνεχίζει από πέρυσι τον Μάιο να είναι διαπιστωμένο, να έχει καταγγελθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές ότι η συνέχιση της κυκλοφορίας των τρένων συνιστά άμεσο κίνδυνο ζωής για όσους επιλέγουν το μέσο αυτό. Η μήνυση αφορά λοιπόν διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, αφορά έκθεση σε κίνδυνο. Η μήνυση συνυπογράφεται συνολικά από 140 άτομα, ανάμεσά τους εκτός από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και απλοί πολίτες.